Παρασκευή το απόγευμα, 6 ώρα ξεκινάνε οι εργασίες. Θα κηρύξει δήμαρχος την έναρξη των εργασιών. Θα συνεχιστούν την άλλη μέρα, όλη μέρα το Σάββατο, και την Κυριακή μέχρι τις 2 η ώρα θα έχουν τελειώσει. Λοιπόν, θα μας παραδώσουν, θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο 2 μηνών να μας παραδώσουν τις εργασίες ολοκληρωμένες, γιατί τώρα ο κάθε σύνεδρος θα έχει 15 λεπτά στη διάθεσή του για να αναπτύξει το θέμα του. Ξεκινά την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου το συνέδριο τοπικής ιστορίας, το οποίο για 3 μέρες θα προσπαθήσει να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Καβάλας. Ο Δήμος Καβάλας έκανε δεκτή την πρότασή μας να συνεχίσουμε τα ιστορικά συνέδρια, τα οποία αρχίσαμε από το 1977. Και τα συνέδρια εκείνα τα είχε αναλάβει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Προκόπιος, που έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο για το πρώτο συνέδριο της Καβάλας. Αναφορά έγινε και στον αείμνηστο πρόεδρο του ΙΛΑΚ, Νικόλα Ρουδομέτοφ, για την ιδιαίτερη προσφορά του στην πόλη. Τα συνέδρια αργότερα τα ανέλαβε ο αείμνηστος Νικόλαος Ρουδομέτοφ και πραγματοποίησε 3 συνέδρια. Μάλιστα, τα ονόμασε διεθνή, τοπικής και βαλκανικής ιστορίας. Το ένα έγινε το 2001, το δεύτερο το 2004 και το τρίτο το 2010. Έβγαλε 8 τόμους που κάλυψαν 3.800 σελίδες. Είναι καταπληκτικά, γιατί ο Νικόλαος Ρουδομέτοφ δεν ήταν ιστορικός. Όμως η πολυχρόνια ενασχόλησή του με την ιστορία τον έκανε καλύτερο από ιστορικό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας τον περασμένο Ιούνιο αποφάσισε τη διοργάνωση Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Καβάλας, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί και που ασχολούνται με την καταγραφή της τοπικής ιστορίας της περιοχής, να παρουσιάσουν τις πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες τους. Και όχι μόνο, να μάθουμε κι εμείς την ιστορία του τόπου μας για μια εποχή για την οποία λίγες πηγές υπάρχουν και δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά είναι μεγάλη χαρά όταν διοργανώνεται ένα τέτοιου είδους, τέτοιες ολκίες, τέτοιες δύναμης συνέδριο στην πόλη μας, γιατί πάντοτε από κάποια ανακοίνωση είναι σίγουρο ότι θα προκύψει το σημείο εκείνο που θα είναι ένα ακόμη λιταράκι της γνώσης της τοπικής μας ιστορίας. Σε κάθε συνέδριο βρίσκουμε ανακοινώσεις πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Χιόνης, που είναι αυτές οι πρότυπες ανακοινώσεις που εμπλουτίζουν το ιστορικό αρχείο της πόλης μας. Και αυτά αποτελούν τη βάση για τους μετέπειτα ερευνητές της τοπικής μας ιστορίας. Θα ήταν καλό να είναι πολλοί καβαλιώτες, εγώ καλώ τους καβαλιώτες να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο, γιατί οι γνώσεις που αποκομίζουμε από τέτοια ιστορικά συνέδρια είναι πραγματικά πολύτιμες. Γνώσεις που οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις επόμενες γενιές.